ήταν 15. Λέει τον φωνάζανε Μπερκίν. Έπεσε σούρουπο κοντά η ώρα 5. Κι τα Καρντάσια από τα μέρη του Ναζίμ. Τον δολοφόνησε εκεί η αστυνομία. Να το θυμάσαι το όνομα Μπερκίν Ελβάν. Οι αδερφοί του κράτους ήταν πάντα η βία. Είτε τη στέλνουν από εδώ ή το Ερντογάν. Να σου είχαν πει άραγε και σένα στο σχολείο. Ότι απέναντι στο γέο είναι οχτρός. Βρωμάει εθνικισμό το πρόβατο ποιείο. Είτε είναι τουρκικός είτε ελληνικός. Μες στα κοιτάπια τους ποτέ τους δεν χωρέσαν. Αυτό το σύστημα που από το λαιμό μας πνίγει. Μας κατηγοριοποίησαν και μας διαιρέσαν. Οι δούλοι πρέπει να είναι πολλοί και αφέντες λίγοι. Άμα σου τύχει να απαντήσεις στον Αλέξη, πες του για μας ότι δεν πέθανε ποζή. Και ότι καρδές εμψή είναι αυτή η σωστή λέξη. Από το Σύνταγμα μέχρι και το Κεζί. Απαντήσεις και τον Παύλο. Να του μιλήσεις είναι ένας παλιός μου φίλος. Κι έτσι και έχουνε φασίστες και εκεί πάνω. Να μη φοβάσαι θα σε προστατέψει εκείνος. Απόψε καίγονται οι όχθες του Βοσπόρου. Ναύτες δακρύζουνε περνώντας τα βαπούρια. Στα αιώνια ζάρια του Θεού και του Εωσφόρου. Πάλι μας παίξανε και φέραν πάλι ντόρτια. Από την Άγκυρα μου ήρθανε τα νέα. Ότι κατέβηκε στο δρόμο το Μετού. Δεν τη φοβίζει η εξουσία τη νεολαία. Ούτε τον μπάτσον οπλισμό και του στρατού. Με κάτι λέξεις που έχουμε και δυο κοινές. Σου γράφω απόψε που στα μάτια κοιταζόμαστε. Μήπως και ενώσουμε επιτέλους τις φωνές. Μήπως αρχίσουμε και να συνεννοιόμαστε. Με στο ποτήρι μουράκι και σε ρεφέ. Βαρύ τσιγάρο και οι στάχτες στο τασάκι. Βαριά μας λάβωσαν απόψε αδερφέ. Απόψε σκότωσαν ένα μου καρτασάκι. Φάρανε, δεν φάρανε 15. Τον δολοφόνησε εκεί η αστυνομία.